Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση της κυβέρνησης με τους καθηγητές, καθώς αυτή την ώρα συνεδριάζει η ΟΛΜΕ με αντικείμενο πρόταση για 24ωρη απεργία την πρώτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων και πενθήμερη στη συνέχεια μέσα στις εξετάσεις από τις 20 μέχρι τις 24 Μαΐου. Η πρόταση αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία, αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ των συνδικαλιστικών παρατάξεων σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να εγκρίνει την απεργία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ο Υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος είναι έτοιμος να εισηγηθεί τη λήψη μέτρων στον Αντώνη Σαμαρά, εάν τελικά προχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί σε απεργία. Το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει από την πλευρά του ότι υπάρχει πολιτική απόφαση να διεξαχθούν στην ώρα τους οι πανελλαδικές. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά αναλυτικά με τη Μαρία Σπυράκη, τη Σοφία Δήμτσα, την Αλεξία Τασούλη, την Ελένη Λαζάρου και τον Στρατή Αγγελή. Ξεκινάμε σε απευθεία σύνδεση με τα γραφεία της ΟΛΜΕ, όπου συνεδριάζει εδώ και λίγη ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Μοναδικό αντικείμενο, Ελένη Λαζάρου, είναι η πρόταση για απεργία. Η ίδια πρόταση με χθες λοιπόν τίθεται σε ψηφοφορία. Θα περάσει τελικά, τι λένε οι εκτιμήσεις? Με καθυστέρηση 1,5 ώρας ξεκίνησε η κρίσιμη συνεδρίαση της ΟΛΜΕ για το αν θα γίνει απεργία μέσα στην καρδιά των πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Μίλησαμε πριν από λίγο με τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ, ο οποίος μας είπε ότι ενώ εχθές ήταν σίγουρος ότι η πρόταση θα περνούσε, σήμερα οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες. Και αυτό γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι μετά την ένταση που επικράτησε στη χθεσινή συνεδρίαση του σώματος, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποια μέλη τα οποία θα αλλάξουν την απόφασή τους. Να πούμε ότι, όπως είπες και εσύ, στο τραπέζι υπάρχει η πρόταση η οποία λέει 24ωρη απεργία στις 17 του μήνα την πρώτη μέρα των πανελλαδικών και πενθήμερη από τις 20 ως τις 24. Είναι η ίδια πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι από χθες και σχεδόν είχε ψηφιστεί από την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Αλλά η ψηφοφορία δεν είχε, Ελένη, ήταν επεισοδιακή. Έτσι είναι. Εισέβαλε ένα μέλος της ΑΔΔΗ και του ΠΑΜΕ, το οποίο κατηγόρησε τα μέλη της ΔΑΚΕ ότι λειτουργούν ως λαγή της κυβέρνησης. Και αυτό γιατί έθεσαν ως προϋπόθεση να περάσει η πρόταση από τις τοπικές ΕΛΜΕ να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις των 30% των καθηγητών. Έτσι λοιπόν, η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε σε λίγο κλίμα δυναμητισμένο, καθώς τα μέλη της ΔΑΚΕ απέτησαν από τα μέλη του ΠΑΜΕ να πάρουν πίσω τους χθεσινούς χαρακτηρισμούς, γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν είμαστε παρόντες στη συνεδρίαση, μας έβγαλαν έξω τις κάμερες, οπότε αργότερα θα μάθουμε τι έγινε. Αναμένουμε λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση. Αν χρειαστεί στη συνέχεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε και πάλι μόλις μαζί σου. Αν υπάρξει απόφαση, θα σας ενημερώσουμε αμέσως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, και πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Εκεί ο Υπουργός Αλεξία Τασούλη συναντά τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εκφράζουν και αυτοί ανησυχία για το διευρυμένο ωράριο, εάν εφαρμοστεί, γιατί φοβούνται μαζικές απολύσεις. Και εδώ στο Υπουργείο Παιδείας, Μαρία, λένε ότι είναι διαπραγμάτευτη η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων την προκαθορισμένη ημερομηνία και δεν θα δοθεί ούτε μία ημέρα παράταση. Η κυβέρνηση δεν θέλει να τεθούν σε ομοιρία χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους, έχουν κάνει την προετοιμασία τους, τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Είναι χαρακτηριστική, Μαρία, η φράση που μου έλεγαν εδώ συνεργάτες του Υπουργού του κ. Αρβανιτόπουλου, ότι μία ώρα αγωνίας των μαθητών είναι παχθέστερη μιας ώρας απεργίας των καθηγητών. Και βρισκόμαστε, Μαρία, μία εβδομάδα πριν από τις εξετάσεις. Πριν από την έναρξη των εξετάσεων, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την ψυχολογία των μαθητών. Τώρα, το ενδεχόμενο της πολιτικής επιστράτευσης των καθηγητών είναι ανοιχτό. Άλλωστε, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες και την κρισιμότητα των περιστάσεων. Ενώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και σχεδόν ομοθυμία των πολιτικών δυνάμεων, καθώς ακόμη και αυτά τα κόμματα που λένε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των καθηγητών προσθέτουν ότι αυτά δεν πρέπει να είναι ενάντια στην κοινωνία. Μάλιστα. Αλεξία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε το θρίλερ με την επεισοδιακή συνεδρίαση της ΟΛΜΕ χθες, αλλά και τις πολιτικές αντιδράσεις που ακολούθησαν. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται το θέμα της απεργίας των καθηγητών εν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Το σκόπος, το διάβασμα. Υπάρχουν μαθητές που έχουν τρελαθεί, ξέρω εγώ, δεν κάνουν τίποτα άλλο εκτός από το να διαβάζουν. Οπότε παίζουν με την ψυχολογία, παίζουν γενικά με τα παιδιά. Και δεν είναι σωστό. Η πλειοψηφία των παρατάξεων της ΟΛΜΕ χθες συμφώνησε στην πρόταση για 24ωρη απεργία στις 17 Μαΐου, δηλαδή την πρώτη μέρα των εξετάσεων, και πενθήμερη κινητοποίηση στη συνέχεια από τις 20 Μαΐου. Αλλά η μαραθώνια συνεδρίαση της ΟΛΜΕ, που κράτησε πάνω από 10 ώρες, διεκόπη όταν συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ μετέφερε πληροφορία που ήθελε τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση να καταθέτει νέα ρύθμιση για τα ποσοστά που θα πρέπει να προκύψουν προκειμένου να αποφασίζεται μια απεργία.
ο συνδικαλιστής του ΠΑΜΕ κατηγόρησε την παράταξη της ΔΑΚΕ, η οποία είχε προτείνει η απόφαση για την απεργία να ληφθεί με συμμετοχή τουλάχιστον 30% στις συνελεύσεις των κατατόπους ΕΛΜΕ, προκειμένου να υπάρχει κοινωνικό αίρισμα ότι λειτουργεί ως λαγός της κυβέρνησης. Αποτέλεσμα, ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ να αποσύρουν τη στήριξη στην απόφαση. Βρισκόμασταν πολύ κοντά στην κήρυξη απεργίας πάνω στις εξετάσεις. Εάν δεν προκύψουν θέματα εμπλοκίες στην αυριανή συνεδρίαση που αποτελεί συνέχεια της σημερινής, είναι πιθανότατο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα προκηρύξει 24ωρη απεργία την Παρασκευή 17 του μηνός Μαΐου και πενθήμερη επαναλαμβανόμενη από τις 20 μέχρι τις 24 του μηνός. Η οριστική απόφαση θα ληφθεί στις 15 Μαΐου, δηλαδή δύο μόλις μέρες πριν τις εξετάσεις από τις τοπικές ΕΛΜΕ. Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω άτυπης ενημέρωσης, κατηγορεί την ΕΛΜΕ ότι λέει ψέματα για το θέμα της αξιολόγησης και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Αυτό που διασφαλίζεται είναι μη εξέλιξη στις διευθυντικές θέσεις ή στις θέσεις τελεχών εκπαίδευσης των αδιάβαστων ή των αμελών δασκάλων και καθηγητών, υποστηρίζει το Υπουργείο, ενώ σχετικά με τις απολύσεις 10.000 αναπληρωτών, τις οποίες επικαλείται η ΕΛΜΕ ως συνέπεια της αύξησης του ωραρίου, το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι αναπληρωτές καθηγητές είναι συμβασιούχοι και συνεπώς η μη πρόσληψή τους δεν σημαίνει απόλυση. Μετά τις διαφορετικές φωνές που ακούστηκαν από εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της απεργίας, σήμερα ο Ευάγγελος Αποστόλου στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα εμφανίστηκε πιο αποστασιοποιημένος, πετώντας τον μπαλάκι στην κυβέρνηση. Οι απειλές ξεκίνησαν από πλευράς κυβέρνησης. Η κυβέρνηση η ίδια έπρεπε να σεβαστεί τη σημαντικότερη, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές των νέων παιδιών, αντίστοιχων χιλιάδων οικογενειών, και να μην φτάσει παραμονές να τοποθετεί εκβιαστικά μια ρύθμιση την οποία όφιλε με τους εκπαιδευτικούς να κάνει. Άρα λοιπόν για μας η πρώτη μας άποψη είναι να αποσυρθεί άμεσα η συγκεκριμένη ρύθμιση και μετά τις εξετάσεις. Υπάρχει ο καιρός, δεν συμφωνούμε με τη ρύθμιση, αλλά να... Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών δεν είναι συντεχνιακά, αφορούν στην υπεράσπιση του δημόσιου αγαθού της εκπαίδευσης και ως τέτοια πρέπει να βρουν τη στήριξη της πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Στηρίζουμε τα αιτήματα και τον αγώνα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Η κυβέρνηση πρέπει, έστω και τώρα, να δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία απόλυση εκπαιδευτικού και σε κανένα κλείσιμο εκπαιδευτικής μονάδας, να προχωρήσει στην απόσυρση όλων των μέτρων και σε διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα μετά τις εξετάσεις. Τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση τάσσονται καθαρά κατά της απεργίας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, των μάχημων που είναι μέσα στις αίθουσες, από τα κριτικά νησιά μέχρι την πρωτεύουσα εδώ πέρα, έχει και μπορεί να κάνει δεύτερες σκέψεις, εκβιάζοντας εισαγωγικά ή μη μέσα στις εξετάσεις. Πρέπει να σταματήσει όσο το δυνατόν οι αποσπάσεις σε πολιτικά γραφεία, σε υπουργεία και σε αλλότρια καθήκοντα. Πρέπει να γίνει αυτό οπωσδήποτε. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Μάλιστα. Εγώ λέω λοιπόν μια και στον κύριο Αρβανιτόπουλο, όλοι οι καθηγητές πίσω στα καθήκοντά τους. Όταν εξαγγέλουν από πριν οι συνδικαλιστές την πιθανότητα απεργίας την περίοδο των εξετάσεων, είναι προφανές ότι αυτό είναι μια πολιτική στάση που μπορεί να έχει και πολιτική κριτική. Και η θέση μας ήταν σαφής. Όποιος παίζει με την αγωνία χιλιάδων μαθητών και χιλιάδων οικογενειών κάνει συνδικαλιστικό και πολιτικό παραλογισμό. Λέμε όχι στην ομοιρία χιλιάδων Ελλήνων μαθητών. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς η κυβέρνηση, όπως λέγαμε πριν, Μαρία Σπυράκη, δηλώνει πως θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων. Τι μέτρα λοιπόν πρόκειται να λάβει αν οι εκπαιδευτικοί αποφασίσουν απεργία? Στο πρώτο επίπεδο υπάρχει ήδη η λυμένη πολιτική απόφαση από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολιτική απόφαση που αποτυπώθηκε και στη δήλωση του Υπουργού Παιδείας μετά τη συνάντησή του με την ΕΛΜΕ. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι αποφασισμένη να προχωρήσει απρόσκοπτα η διεξαγωγή των εξετάσεων και στην περίπτωση που τελικά η ΕΛΜΕ αποφασίσει να εισηγηθεί στις τοπικές ΕΛΜΕ απεργία μέσα στις εξετάσεις, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Αρβανιτόπουλος, ο Υπουργός Παιδείας, θα εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό να κινηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες ώστε οι εξετάσεις να ενεργηθούν όπως ακριβώς έχουν προγραμματιστεί. Είναι ανοιχτό δηλαδή, Μαρία, και το ενδεχόμενο επιστράτευσης? Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο της επιστράτευσης, δεδομένου ότι από χτες πηγές του Μαξίμου έλεγαν ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να αφήσει σε ομοιρία 100.000 οικογένειες και πλέον μαζί με τα παιδιά τους. Και αυτό το ενδεχόμενο σημαίνει ότι πρακτικά
εφόσον αποφασίσει η ΟΛΜΕ, η κυβέρνηση δεν θα αφήσει να πάει το θέμα στις ΕΛΜΕ, δηλαδή να αποφασιστεί από τις κατατόπους ενώσεις των καθηγητών, και θα ενεργήσει μετά την απόφαση της ΟΛΜΕ, εάν και εφόσον η απόφαση αυτή είναι οι απεργίες μέσα στις εξετάσεις. Είμαστε σε αναμονή της απόφασης της ΟΛΜΕ για να δούμε ακριβώς και πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση. Πάντως όλα δείχνουν ότι υπάρχει μια ετοιμότητα από την πλευρά της κυβέρνησης να αντιδράσει άμεσα. Πάμε και σε μια άλλη σημαντική είδηση, Μαρία, που θα προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση στη συνέχεια, καθώς φαίνεται ότι παγώνει το νομοσχέδιο για το ρατσισμό, το οποίο ετοίμαζε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αντώνης Ρουπακιώτης, και πριν καν δοθεί προς διαβούλευση. Ναι. Η εικόνα που υπάρχει, οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Ρουπακιώτης ενημερώθηκε από τον Υπουργό, από τον κ. Κώστα Καρακούνη, ότι το νομοσχέδιο δεν θα πάει σε διαβούλευση, διότι η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το νομοσχέδιο χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας και μελέτης. Ήδη κυβερνητικές πηγές λένε ότι το νομοσχέδιο θα επεξεργαστούν ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, ο Υπουργός Επικρατείας, και ο κύριος Παναγιώτης Μπαλτάκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να επανέλθει. Ο χρόνος είναι ένα ερώτημα πότε. Και βεβαίως το πιο βασικό ερώτημα είναι ποια είναι η πολιτική αιτία του παγώματος, της απόσυρσης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι συγκεκριμένες δηλαδή οι διατάξεις που προκαλούν αντιδράσεις? Ακριβώς. Είναι πολλές διατάξεις που προκαλούν αντιδράσεις. Από την κυβέρνηση, κυβερνητικές πηγές επικαλούνται συγκεκριμένες διατάξεις. Η πρώτη από αυτές είναι η αναφορά που υπάρχει στο θέμα της γενοκτονίας. Εκεί υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά τις νομικές επιπτώσεις που εγείρει το θέμα, η μη αναγνώριση γενοκτονίας. Υπάρχουν και βουλευτές της πλειοψηφίας ακόμη που έχουν σημαντικές αμφιβολίες για γενοκτονίες, τις οποίες έχει ήδη αναγνωρίσει επισήμως η Ελληνική Βουλή. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν μια σειρά αντιδράσεις από ποικίλους φορείς. Ξεκινώντας από το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο χτες είχε εκδώσει ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι το νομοσχέδιο που ήδη κυκλοφορεί, τουλάχιστον κυκλοφορούσε στη δημοσιότητα με βάση διαρροές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στοχοποιεί και βάζει περιορισμούς στη δράση πολιτικών κομμάτων. Υπήρξαν αντιδράσεις από την Εκκλησία και όλα αυτά αφορούσαν στις νομικές επιπτώσεις που υπήρχαν μέσα σε διατυπώσεις του νομοσχεδίου, μάλιστα, ειδικά στην αναφορά για το μίσος. Όλα αυτά, οι αντιδράσεις, οι πιέσεις που ασκήθηκαν και φαίνεται πως έφτασαν μέχρι την κυβέρνηση, οδήγησαν στο πάγωμα του νομοσχεδίου, στην ουσιαστική απόσυρσή του, γιατί καταλαβαίνω ότι η επεξεργασία θα διαρκέσει αρκετά. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Στοιχεία τώρα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το πρώτο τετράμινο του 2013 έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Συνδεόμαστε με τη Σοφία Δήμτσα να μας δώσει λεπτομέρειες. Από ό,τι φαίνεται, Σοφία, κινούμαστε εντός στόχων.